Μετά από πολύ ωραίες και επίπονες διαπραγματεύσεις, επετέχθη συμφωνία στην Κύπρο για το χαλούμι και την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Οι διαβουλεύσεις ανάμεσα σε εκπροσώπους αγελαδοτρόφων, εγωπροβατοτρόφων, τυροκόμων και του Κυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου με τον Υπουργό Γεωργίας ολοκληρώθηκαν με επιτυχία αργά το βράδυ της Δευτέρας. Η συμφωνία προβλέπει την εγγραφή όλων των τυροκομείων στο σύστημα πιστοποίησης για παραγωγή χαλουμιού POP, καθώς και αυξήσεις στους κτηνοτρόφους ώστε να καλύπτεται το κόστος παραγωγής. Η Κύπρος θα ζητήσει τη διαφοροποίηση του κανονισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να υπάρξει παράταση για την εφαρμογή του προτύπου μέχρι το 2029. Πράγματι, υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης διαφοροποιήσεων στα προϊόντα POP. Πράγματι, οι κυπριακές αρχές σκοπεύουν να καταθέσουν διαφοροποιήσεις. Είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί τους και η διαδικασία ακολουθεί την πορεία της. Η μεγάλη διαφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους παραγωγούς ήταν η αύξηση του ποσοστού εγωπρόβειου γάλακτος στο χαλούμι στο 50%, η οποία τελικά θα πάρει παράταση κατά 5 χρόνια με βάση τη συμφωνία και με την έγκριση της Κομισιόν.